ο αγαθός παράκλητος, σεβαστέ μου γέροντα και αγαπημένοι αδελφοί μου, και οι ευχές της Παναγίας μας και του Αγίου Νεκταρίου μας συγκέντρωσαν πάλι και με τη νέα εκκλησιαστική χρονιά εδώ, σε αυτό τον ιερό και ταπεινό και απόκρυφο τόπο, στο ναό του Αγίου της Αγάπης. Αισθανόμεθα ιδιαίτερη χαρά και περισσή ευλογία για αυτό τους το δώρο, για αυτή τους την προσφορά, και τους ευχαριστούμε. Κάνει πολύ καλό, το τονίζω για πολλωστή φορά, κάνει πολύ καλό σε μας να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε το Θεό, τους ανθρώπους, την κτήση. Η ψυχή μας ανοίγει, γίνεται όμορφη, γίνεται ωραία, γίνεται ευχάριστη, είναι ευχαριστημένη και τα βλέπει όλα αλλιώς και υπέροχα. Και ας υπάρχουν δυσκολίες και ας συμβαίνουν τόσα και ας γίνονται πολλά, ο αχάριστος της κτήσεως, ο αρχαία κακοσόφης, αυτό δεν μπορεί να χωνέψει τον άνθρωπο που ευχαριστεί και ευγνωμονεί. Γι' αυτό ας μην πάβουμε να ευχαριστούμε. Εν παντί ευχαριστήν οφείλωμεν, γράφει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Να ευχαριστούμε σε όλα, και στα δύσκολα και στα σταυρώσιμα και στα αναστάσιμα και στα πάντα. Είχα μπει και άλλη φορά την ιστορία ενός παιδιού που είχε μια γιαγιά αγράμματη, φτωχή, αλλά γεμάτη θεία σοφία και αγάπη και φως του ουρανού. Μεγάλωνε λοιπόν το εγγονάκι της, πώς θα τον αφήνουμε στις γιαγιάδες, στις μανάδες, στις γυναίκες όλες και όχι μόνο, και στην Κυρία Παναγία εξαιρέτως. Και του έλεγε, παιδί μου, ένα πράγμα θα σου πω και κράτησε το. Ό,τι κακό σου συμβαίνει, όποια δυσκολία κι αν έχεις, να ευχαριστείς συνέχεια. Δεν καταλάβαινε ο μικρός, λέει, τι λέει αυτή τώρα. Το έχει χάσει, γιαγιά είναι, μεγάλος. Αρχινάει το επάνω πάτωμα και ξενικιάζεται. Έτσι λέει στα μέρη μου. Το λένε ευπρεπώς. Αντί να λέει να σούστριψε, σούλυψε, λέμε αυτό, ωραία. Όμορφα είναι να εκφραζόμεθα ευπρεπώς. Και πολλό μάλλον να ευγνωμονούμε. Ήρθε καιρός, μεγάλωσε το παιδάκι. Και πήγε και φαντάρος. Εκεί κάποια φορά συνέβη ένα γεγονός που τον λείψε πολύ. Του κατηγόρησαν για κάτι τόσο άδικα που του ήρθε να πεθάνει. Και τόσο εξόφθαλμα. Γίνονται αυτά. Και τότε πάει να κοιμηθεί, που να πάει ύπνος. Και έφερε στο νου ποιον άλλον, τη γιαγιά του. Και μάλιστα αυτό που του έλεγε κατά κόρον. Ό,τι κι αν σου συμβαίνει, παιδί μου, να ευχαριστείς συνέχεια. Και τώρα τι άλλο έκανε. Παπάς κρεμάμενος έγραφε και απόγραφε. Αναγκάστηκε να τραπεί σε ευχαριστία.
και ευχαριστούσε το Θεούλη για αυτό που του συνέβη. Τρελό, μα και τ' άλλο τρελό ήταν. Και η αδικία τρελή είναι. Και άδικη. Ευχαριστούσε τόσο πολύ που ξέχασε αυτό που του προσήψαν. Και αποκοιμήθηκε. Τόσο γλυκά και απαλά. Που όταν ξύπνησε, τότε μόνο θυμήθηκε πάλι το βασανό του. Και τι έκανε πάλι, άρχισε να ευχαριστεί. Ήρθε η ώρα. Βήκαστε αναφορά. Τον κάλεσε λοιπόν ο διοικητής και όποιος άλλος το εκεί, αρμόδιος. Και τι, του ζήτησε ο ίδιος συγγνώμη, γιατί αυτό που τον κατηγόρησαν ήταν εντελώς άδικο. Άλλος είχε φταίξει. Και τότε ο φίλος μας θυμήθηκε τη γιαγιά του και λέει, φωνάζοντας δυνατά, είχες δίκιο. Του λέει ο διοικητής, ποιος είχε δίκιο? Και του διηγήθηκε τι του λέει η γιαγιά του σαν ήταν μικρός. Και το άρεσε του διοικητή, το είχε ακούσει ποτέ. Δεν το είχε ακούσει ποτέ. Και του λέει, παιδί μου, σήμερα έμαθα στη ζωή μου τη μεγαλύτερη αλήθεια. Από σένα. Και του εξήγησε πώς έγινε. Αυτό είναι. Όταν λέμε ευχαριστώ στη μεγαλύτερη αδικία, στο μεγαλύτερο βάσανο, σε οποιαδήποτε δυσκολία, τα πράγματα ανατρέπονται. Αν όχι εξ ολοκλήρου, τουλάχιστον σημαντικά. Και προπαντός, μας αφήνει το κακό πως πολεμάει. Γιατί δεν είναι αυτό που έχουμε πάθει, ή αυτό που έχουν γίνει, ή αυτό που μας έχουν προσάψει το κάτω-κάτω. Αλλά έρχεται ο αρχαίκακος και μας δείχνει στην απελπισία, στην απόγνωση, στην αντεκδίκηση, στην αντιλογία, στην ακηδεία. Δεν θέλουμε να ζήσουμε και μερικοί κάνουν και κάτι άλλο. Και τότε να πως κερδίζει. Ενώ αν αρχίσουμε να ευχαριστούμε, αλλάζει το κλίμα. Και τίποτα να μην αλλάξει, φρουρείται η ψυχή μας. Γλιτώνουμε από τα διαδικαστικά του πολέμου του πονηρού και ακολουθούμε γενναία. Δεν μπορεί ο δαίμονας και τα όργανα του να μείνουν στον άνθρωπο που ευχαριστεί. Δεν μπορεί να μείνουν. Γιατί λένε οι πατέρες ότι εκείνος που ευχαριστεί το Θεό τον παροξύνει εις μείζωνα ευεργεσία, τον παρακινεί έντονα να του κάνει μεγαλύτερη ευεργεσία. Να του κάνει μεγαλύτερη ευεργεσία. Γι' αυτό και εμείς, για να επανέλθω, οφείλουμε να ευχαριστούμε και το Θεό μας και τον ουρανό και τους ανθρώπους, τους ευεργέτες μας και τους εχθρούς μας, και να φοράμε μεγαλύτερη ευεργέτες αυτοί, γιατί τολμούν να μας πούν κάποτε πράγματα που δεν μας τα λένε φίλοι, έστω και για να μας πικάρουν, έστω για να μας στενοχωρήσουν. Γι' αυτό όμως κατηγορούν, ας προσέχουμε ένα πράγμα. Αν λένε ψέματα, ας μην δώσουμε σημασία. Θα περάσει κι αυτό. Αν λένε αλήθεια, και μερικές φορές λένε αλήθεια, ας διορθωθούμε. Μας κάνει καλό. Μας κάνει καλό. Μας κάνει πολύ καλό. Έτσι λοιπόν. Να ευχαριστώ.
ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε εδώ τον Άγιο μας Νεκτάριο. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους, τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Περιστερίου, τη Ιωξόστομο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και του Συλλόγου Άγιος Πενταπόλεως Νεκτάριος, τις κυρίες που εργάζονται εδώ και όλους εκείνους που φροντίζουν αυτή τη φωλιά και μας υποδέχονται κάθε φορά με τόση αγάπη. Είτε κάνουμε παράκληση, είτε κάνουμε ομιλία, είτε κάνουμε Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα. Είναι ωραίο. Ρίχνει γέφυρες η ευχαριστία. Ανοίγει ψυχές. Και δημιουργεί και όμορφα συναισθήματα. Οι παλιοί λένε η κότα πίνει νερό και ευχαριστεί και τον Θεό. Έχετε δει κότα να πίνει νερό? Θα έχετε δει τουλάχιστον οι παλαιότεροι. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε και πολλές κότες τώρα. Έχουμε άλλες κότες, αλλά εντάξει. Λοιπόν, και ο κοκόρι. Δεν εννοώ τίποτα τώρα για να γελάσουμε. Η κότα πίνει νερό και ευχαριστεί τον Θεό. Φτάζει και πάνω. Το κάνει για λόγους πρακτικούς, αλλά αυτό είναι και συμβολικό μαζί. Έτσι. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Η ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι και πολλάκις τον αγαθό Παράκλητο, τον Άγιο μας Νεκτάριο, την Παναγία μας ιδιαίτερα και όλους τους Αγίους και τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε ακόμα, τι άλλο, και τα ποδαράκια μας που μας φέρνουν μέχρι εδώ. Μα όποιος δεν έχει πόδια του έχουν πιαστεί, πως περιπτωτικά μου, καταλαβαίνει τι αξία έχουν τα πόδια, τι αξία έχουν τα χέρια, τι αξία έχουν τα αυτιά, τι αξία έχει γλώσσα, τι αξία έχει υγεία, τι αξία έχουν όλα τα δώρα του Θεού. Και να σε ευχαριστούν στα χέρια του, τα πόδια του, τα μάτια του, πολύ πολύ. Και λέμε, καλά, τρελός είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι τρελός, είναι ρεαλιστής. Είναι ρεαλιστής. Και ευχαριστούς και τον Θεό που τα έδινε. Μα αν κάποιος δεν έχει, και εκείνος πάλι ευχαριστεί. Ξέρετε γιατί ευχαριστεί? Και το Θεόλιος του εμπιστεύτηκε ένα σταυρό. Είναι σταυρός να μην μπορείς να περπατήσεις. Είναι σταυρός να μην βλέπεις. Είναι σταυρός να μην ακούς. Είναι σταυρός να έχεις ανίατη ασθένεια. Είναι σταυρός να σε αδικούν. Είναι σταυρός να μην έχεις κανέναν. Είναι σταυρός να έχεις τη φυλακή δίκαια ή άδικα, και το χειρότερο είναι το δίκαια. Έχεις και τύψεις. Άμα είσαι άδικα, είναι ανάλαβη η ψυχή σου. Και κοιμάσαι, έστω και στη φυλακή. Είναι σταυρός. Είσαι μόνος. Και τι κάνει, μας τα εμπιστεύεται αυτά ο Χριστός. Και όταν τον ευχαριστούμε, τι γίνονται αυτά? Στεφάνια μάρτυρος. Στεφάνια μάρτυρος. Όλοι που τραβάνε αυτά θα πάνε στη βασιλεία με μούτρα. Με στεφανωμένοι από τον Χριστό. Με δώρα. Που οι μάρτυρες θα πάνε με τα κομμένα τους κεφάλια, με τα κομμένα τους χέρια κατά το μαρτύριο, με τόνα, με τα άλλα, οι άλλοι αιώνες χριστιανοί που τράβηξαν διάφορα, οι ασκητές με τις ασκήσεις, οι γονείς με τον αγώνα τους, ο καθένας με τα βασανά του. Έτσι λοιπόν, κάθε ψυχούλα θα πάει με μούτρα στο Θεό. Ερχόμαστε στο ναό και μπαίνουμε με μούτρα. Ποια τα μούτρα? Το κεράκι. Πάμε κάπου, μια επίσκεψη, θέλω να πάμε κάτι. Έχουμε φιλότυπο. Πάμε κάτι, να πάω, να μην πάω έτσι, ξέρω τα χέρια λέγανε παλαιοί. Να πάω, έτσι. Πάρε ένα φύλλο χλαρίο και σύρτο, λέει, για χαιρετίσματα. Πως ο Χριστός μας στέλνει χαιρετίσματα στην Εκκλησία, με ένα απλόνι βασιλικό, με λίγο αγιασμό, με λίγο αντίδον. Χαιρετίσματα δεν είναι αυτά, χαιρετίσματα. Το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Βεβαίως, χαιρετίσματα, απλά μας φαίνονται. Ε,
Έτσι μπαίνουμε στην εκκλησία λοιπόν και βάλουμε ένα κεράκι. Σου φέρα Χριστέ μου τον εαυτό μου και το κεράκι. Έτσι, να χαρίσκεσαι. Ένας διαφοράκι μπει στην εκκλησία, έψαξε τις τσέπες να βρει, δεν είχε λεφτά να βάλει κεράκι. Εδώ που έρχεσαι στο στρώει κάτι φορά, δεν πειράζει, ας χαλάμε την πιάτσα, δεν χαλάμε καμιά πιάτσα, η εκκλησία είναι το σπίτι μας. Να βάλετε κεράκι, έστω και αν δεν έχετε χρήματα. Θα αφήνετε την άλλη φορά. Και αν δεν έχετε, μην τα αφήνετε. Δεν είναι για άλλη. Και αν δεν θέλετε να δίνετε γιατί γουστάρετε, γουστάρετε, βάλτε. Εμείς άμα δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε κεριά, θα βρεθούμε σε όλους, θα βάλουμε και από την τσέπη μας, θα πάρουμε κεράκι. Έτσι. Εκκλησία δεν είναι το σπίτι μας η εκκλησία. Το σπίτι μας η εκκλησία. Και μπαίνουμε και βγαίνουμε, πώς το λέω, και εξελέσσεται και εξελέσσεται και νομίζει νευρής. Μπαίνουμε και βγαίνουμε με άνεση. Δεν είχε λοιπόν, και τι έκανε η ψυχούλα. Πάει μπροστά στην εικόνα του Χριστού και χόρευε. Ό,τι χορό ήξερε, καλαμάτι ενώ, τσάμικο, ξέρω ό,τι άλλο. Χόρευε. Του καλό καιρού και με όρεξη. Μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν χορεύω, μέσα στην εκκλησία. Χορεύω. Το Ισαΐα χόρευε, χώρος. Ισαΐα χόρευε και εγώ σαν πίδα και λέει στο χορεύω. Λοιπόν, χόρευε. Βέβαιες. Στη χειροτονία δεν χορεύω. Χορεύω. Και σ' άλλα ακόμα. Χόρευε λοιπόν. Γιατί? Για να φράζουμε τη χαρά μας. Υπάρχει πραγματικός χορός. Και οι άγγελοι χορεύουν στον ουρανό, λέει ο Μέγας Βασίλης. Αλλά αρκεί να είναι σεμνός χορός και να τρέχνει. Να μην είναι μισή πράξη που έλεγε ο Κολοκοτώνης, πήγε κάπου και είδε κάτι κολλητούς χορούς και λοιπά, λέει, ο Θεός με συγχωρέσει. Αυτό δεν είναι χορός, είναι μισή πράξη. Χόρευε λοιπόν ο άνθρωπός μας. Και μπαίνει ο παπάς, και το συλλαμβάνει από αυτό φόρο. Και πώς εμείς παπάς φωνάζουμε, και εγώ φωνάζω. Προφέσεις σταθμό λέει, εδώ τα λες καλά, στο σπίτι βρίζεσαι μέσα πάνω. Το κάνω, λέει, τι να κάνουμε. Το κάνουμε, εγώ δεν είπα ότι δεν το κάνω, το κάνω. Αλλά είναι και εδώ και μασία κανένα φορά. Να δει τι θα κάνει. Άλλο τι είμαι άρρωστος, άλλο θα πάρει στο κρανίο μου, άλλο θα παίρνει άλλο τρεις ώρα το μεσημέρι και ξυπνάει και σου ζητάει δηλαδή, να το αλλάξει το παιδί. Δεν μπορώ να αλλάξει το παιδί. Του λέει γιατί χορεύεις. Παππούλη λέει μπήκα στην εκκλησία και δεν ήθελα να βάλω κεράκι. Θέλω να κάνω κάτι για να ευχαριστηθεί και από μένα ο Χριστός, να του κάνει ένα δώρο από μένα. Παύλος έλεγε στους Κορινθίους, ου θέλω τα ημών αλλά ημάς. Δεν θέλω τα δώρα, θέλω σας τους ίδιους. Τα παιδιά πολλές φορές πάμε δώρα, πάμε αυτό, τα παιδιά θέλουν τη μάνα τους, τον πατέρα τους, τον όποιον. Πάμε δώρα για να ξεφύγουν, καλά είναι τα δώρα. Χρειάζεται, κουράζεται μετά, θέλει και άλλα δώρα και άλλα δώρα και μας βγάλει τώρα ανία μετά. Με τα δώρα και με τα δώρα και με τα δώρα και έχει κακομάθει και έχει γίνει τυραννίσκος. Τον εαυτό μας. Τα παιδιά αυτά τον πατέρα, σαν τη μάνα του. Και λέει δεν είχα τίποτα άλλο που ακούει και χορεύω στον Χριστό για να ευχαριστηθεί και από μένα. Να του κάνω ένα δώρο. Και ο παπάς του λέει μπράβο Λεβέντη. Άλλη φορά άλλος πάει και πάει στην εκκλησία. Θα μπεις αυτό το θέμα σου. Όχι. Αλλά βαρέμαι να πω κυρίγω σήμερα. Θα παίρνω το καλό παράδειγμα. Λοιπόν, ωραία δεν είναι αυτά. Είχε πάει λοιπόν ο άλλος. Είχε πάει στην εκκλησία. Και τι έκανε. Καθόταν. Είναι ωραία να μπει στην εκκλησία, άμα δεν είχε κανείς μέρος και το προτιμούν. Όχι ότι δεν χρειάζεται θεία λειτουργία, είναι ακόμη καλύτερα. Αλλά καμιά φορά έχει τέτοια ησυχία και μετά τη θεία λειτουργία είναι παράδεισος. Και κοίταζα ασκαρδαμιχτή, κατάματα δηλαδή, το Χριστό. Μπαίνει πάλι ο παπάς, ποιος άλλος. Και τι κάνεις εκεί. Τι να κάνω, δέσποτε. Κοιτάζει τον Χριστό και με κοιτάζει. Και αυτό μου φτάνει. Κοίτα με να σε κοιτώ να περούμε τον καιρό. Βεβαίως, μου φτάνει. Θα κοιτάς τον Χριστό, να οι εικόνες, η καστική λεωφόρος επικοινωνίας, να η τηλεόραση. Που επηρεάζει τόσο πολύ τον άνθρωπο. Καταλαβαίνουμε σήμερα πόσο λειτουργούν οι εικόνες στην εκκλησία και στη ζωή μας από τηλεόραση. Που είναι δασκάλα της ζωής τηλεόραση σήμερα. Ποιοι δάσκαλοι σήμερα, ποιοι εφημερίδες, τηλεόραση. Δασκάλα της ζωής. Όλα τα λένε. Θα μου πεις κυριαρχή, όχι. Γιατί μου λέει κάποιες προφέσεις και μου άρεσε, τι μου λέει. Και ο Αδάμ και η Εύα που πέσαν στον παράδεισο δεν είχαν πάτε τηλεόραση. Λέω τι να κάνω. Κάνεις πέντε δεν κάνω καμία που λέγαμε στα χαρτιά παλιά, παίζαν γέρι. Λοιπόν, φεύγες, δεν είχα τηλεόραση. Έφταιγε το μέσα τους. Σωστό. Σωστό. Έπαψαν να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό, φαίνεται είχαν χαλάσει και μεταξύ τους και την έφερε η Εύα. Την έφερε η Εύα.
Γι' αυτό προσέχουμε πώς φερόμαστε απέναντι στις γυναίκες, γιατί μας τακτοποιούν. Και κάποιες φορές έχουν και δίκιο. Αν όχι πάντοτε. Αυτό ξέχασα τι έλεγα, δεν πειράζει. Λοιπόν, κοίταζε. Βεβαίως, η καστική λεωφόρος επικοινωνίας. Οι εικόνες, αυτό είναι ακριβώς. Έχουμε και τηλεόραση Θεού. Άλλωστε, κύριοι της τηλεοράσεως και των άλλων, δεν είναι αυτοί που μας εκπέμπουν. Δεν είναι. Μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι. Κύριοι της τηλεοράσεως και ραδιοφώνου, κύριοι των media, να το πούμε έτσι. Είμαστε εμείς. Το χεράκι μας και το κουμπάκι τους. Βλέπεις κάτι που σου αρέσει, κοίταξε το. Έλεγε μια φορά ένας κατάκητης ο καημένος. Να γιάζει αυτός που έβγαλε την τηλεόραση, πάτερ. Γιατί. Γιατί μου λέει. Εγώ όταν ήμουν καλά, πήγα να βλέπω τους ανθρώπους, χώνησαν όλοι. Μπαίναν, βγαίναν άνθρωποι, ήμουν και φιλότιμο, μας τα δίνα όλα. Τώρα παράσεις δεν έρθει κανένα μέγι. Δεν έρθει. Έρχονται μάλια, κάτι που δεν το είχα, κάτι ρε μάλια. Έρχονται αυτοί και με βλέπουν. Και μου λένε τι κάνεις Παπα Βασίλη. Δεν είναι ο πατέρας μου. Τι κάνεις Παπα Βασίλη. Τι γίνεσαι. Και άλλοι τους οποίους είχα βεργετήσει, είχαν φάει, είχαν πει, είχα δανείσει, είχα αυτός. Τίποτα. Να γιάσει αυτός. Γιατί. Περνάει η ώρα ρε παππούλη. Βλέπω εκεί βλακίες και αυτά. Έχω κι εγώ μια παρέα. Πώς σας φαίνεται. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχει τηλεόραση ωραία. Και κάτι ντοκιμαντέρ και κάτι άλλο. Και έργα. Και ό,τι θες έχει. Δεν σου αρέσει κάτι. Άμα σε μάγκες κλείστο. Εσύ είσαι αφεντικό. Έχεις και το αυτεξούσιο. Αλλά μου άρεσε αυτό που ο παππούς. Ο Αδάν και η Εύα στον παράδοση δεν έπεσαν με τηλεόραση. Καλού γι' αυτό. Δεν έπεσαν από τηλεόραση. Έτσι. Από μέσα τους έπεσαν. Έχασαν την εμπιστοσύνη στο Θεό. Και έχασαν την εμπιστοσύνη στο κακό. Κουβέντιασαν με το κακό. Με το κακό να μην κουβεντιάζουμε. Ούτε με τον κακό λογισμό, ούτε με τις κακούς. Μην κουβεντιάζουμε. Να το κόβουμε ΣΥΡΙΖΑ. Πρόριζα όπως λέει, αλλά ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ελληνικά. Τον κακό λογισμό λέει Άρης Γρηγόρος ο Παλαμάς. Στηρίζα του. Παπ. Τελειώσε. Δεν κουβεντιάζω. Δεν μιλάω. Το κλείνω απ' έξω. Το κλείνω απ' έξω. Το διάβολος έχει πει τόσων αιώνων. Και είναι σοφιστής. Σου παρουσιάζει το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Και λειτουργεί και ως μυρμικό λεόν. Σου παρουσιάζει το κακό σαν ένα μυρμηγκάκι. Και τι πάει να το κάνεις. Και όταν το κάνεις, το παρουσιάζει λιοντάρι. Δεν έχεις σωτηρία τώρα. Πάει να σε φουκίσει. Να σε πλήξει. Να απελπιστείς. Το μεγαλύτερο αμάρτημα στην εκκλησία ξέρετε τι είναι. Η απελπισία. Η απελπισία που ονομάζεται ακηδεία, αφροδισιά. Δεν τη βρίσκει κανείς. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκω. Δεν βρίσκω τη διάθεσή μου. Πέφτει την απελπισία. Πέφτει την απόγνωση. Ο Θεός συγχωράει όλες τις αμαρτίες αν μετανοήσουμε. Και σήμερα μέρα ακόμη λέει ο Άγιος Αντώνιος στο Γεώδικο. Μεγάλα πράγματα. Έτσι λοιπόν. Να γιάσει αυτός που βρήκε τηλεόραση. Τι ωραία. Φταίνε αυτά. Δεν φταίνε αυτά. Τι δείχνουν αυτά όλα. Τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο. Τα έχει προβλέψει ο άνθρωπος μας αυτά. Λοιπόν. Τι δείχνουν. Ότι ο άνθρωπος τι δυνατότητες έχει. Είναι μικρός Θεός πάνω στη γη και τι μπορεί να εφεύρει. Να επινοήσει, να φτιάξει. Μικρός Θεός. Είναι το αφεντικό της γης ο άνθρωπος, το ξέρετε αυτό. Είναι ο αντιβασιλέας της δημιουργίας. Ο πρωτομάστορας Θεός έτσι τον όρισε, έτσι τον έφτιαξε. Αλλά έπεσε ο άνθρωπος. Έπεσε ο άνθρωπος. Τι ήρθε και τον σήκωσε ο Υιός του Θεού. Ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού, ο Υιός της Παρθένου γίνεται. Μας έσωσε δια του Θεοτόκου. Στην Εκκλησία όλα τα καλά και στην πλάση ήρθαν δια του Θεοτόκου. Από τη γυναίκα η αμαρτία και το κακό, από τη γυναίκα η σωτηρία. Γι' αυτό η Παναγία είναι πάνω απ' όλα. Και από τα χερουβή και από τα σεραφή και από τα πάντα. Είναι πάνω απ' όλα η Παναγία. Και θυμάμαι την υπέροχη καθηγητριά μας φιλοσοφική, την κυρία Κατερίνη Χριστοφιλοπούλου, μας έκανε ζωή την ιστορία. Και λέγανε εκεί, ήταν και εποχή του, ο φεμινισμός ήταν στην έξαρσή του, δεκαετία του 80. Και
ήταν μεγάλη σαρακοστή. Και λέει στις κοπέλες, μην είστε για πολύ φεμινίστριες. Γιατί? Γιατί δεν έχετε δίκιο. Γιατί δεν έχουμε δίκιο. Πηγαίνετε, λέει, μια Παρασκευή βράδυ στην εκκλησία, στους χαιρετισμούς, να δείτε ποιο ανημνεί η εκκλησία με τον πιο υπέροχο τρόπο, με τους χαιρετισμούς, με τόσες εικόνες εκφραστικές και εκφραστικά μέσα και ποιητικά και τόνο και τ' άλλο. Και πείθεται. Ποιον, τη γυναίκα, κυρίες μου, λέει. Πρέπει οι άντρες με αυτά που λέτε τώρα, τα φεμινιστικά, να σας κυνηγήσουν. Την πρώτη θέση στην εκκλησία μετά τον Ιησού Χριστό την έχει η γυναίκα. Η κυρία Θεοτόκος. Η μεταθεών Θεός. Και τι κάνανε οι κυρίες, το βούλους. Η κυρία Εκατερίνη σφαχτοποίησε. Και γράψει και ωραία βυζαντινή ιστορία και γράφει ακόμη. Πιστή γυναίκα και καλή ξέρε γράμματα. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας. Η Παναγία μας. Και χθες, για να μπούμε και στο θέμα μας, γιορτάσαμε το γενέσιον της. Τη γέννησή της. Και η γέννησή της εμείνησε χαρά σε όλη την οικουμένη. Σε όλη την οικουμένη. Δώσε την κυρία με το παιδάκι μια θέση, κύριε Επίτροπε, κάθε σαυλάκι σου. Χαρά. Γιατί? Γιατί με το γενέθλιο της Παναγίας γιορτάζει και η ανθρωπότητα τα γενέθλιά της. Ξέρετε αυτό. Γιατί την Παναγία γεννήθηκε ο Χριστός. Ο οποίος αναγέννησε και ανακαίνησε όλη την πλάση. Όλη την ανθρωπότητα. Έκανε τη νέα κτήση. Έκανε τη νέα τάξη πραγμάτων. Την πραγματική νέα τάξη πραγμάτων. Των πραγμάτων του Χριστού και της Βασιλείας του. Οπότε γιορτάζουμε όλοι. Γιορτάσαμε χθες, θα γιορτάσουμε μέχρι τις 12 που είναι η απόδοση. Τα γενέθλιά μας. Τα γενέθλιά μας. Έτσι λοιπόν. Γέννηση της Θεοτόκου είναι και γέννηση και αναγέννηση του ανθρώπου. Και με τη Θεοτόκο Μαρία ο κόσμος επιστρέφει στο Θεό. Μετά εκείνο το κακό που έγινε στον επίγειο παράδεισο και την έξωση. Την εξορία. Επιστρέφει στο Θεό. Επιστρέφει στον Πατέρα του. Ένας ποιητής των καιρών μας, Αΐνης Ουσίδη, είχε βγει μια νύχτα στους δρόμους. Και όταν τρελόμαστε, καλό να βγαίνουμε στους δρόμους. Μας φεύγει η τρέλα, μας βαράει ο αέρας, έχουμε αναλλαγές εικόνων και ό,τι άλλο. Και πολλές φορές χαίρομαι που βγαίνουν όλοι μαζί με τα αυτοκίνητα. Ας γίνεται συνωστισμός, ας γίνεται, πώς τα λένε αυτά, το αδιαχώρητο. Προκειμένου να κάτσει ο άλλος μέσα και να τρελαίνεται, ας βγει έξω. Η μάνα μας έλεγε καημένη. Βγείτε έξω, λέει, να σας βαρέσει ο αέρας, να σκορπίσει ο νους σας. Αυτό είναι διασκέδαση, διασκεδάνη μου. Να σκορπίσει ο νους σας. Να αλλάξετε. Και ελάτε. Και θυμάμαι εδώ και ένα χωρί της βιωτίας μου, παπάς, χούνταν στην εκκλησία. Φέρος χωρίς. Του λέω, Κώστα, πώς νιώθεις όταν έρχεσαι στην εκκλησία και όταν τελειώνουμε? Παπά μου, λέει, αισθάνομαι ότι κάπου πήγα και από κάπου έρχομαι. Μεγάλη κουβέντα. Κάπου πήγα και από κάπου έρχομαι. Έτσι λοιπόν, να βγαίνουμε, να μας βαράει αέρας. Και ο ποιητής μας να επανέλθω. Τα γράφει αυτό Αΐμις ο Στάσιος Λιβαδίτης. Είδα κάποιον με ένα λιχνάρι να ψάχνει μέσα στη νύχτα. Και του λέει, τι γυρεύεις αδερφέ, τι ψάχνεις μέσα στη νύχτα, τι ζητάς, τι θέλεις. Και τι είπε, ψάχνω τη Μαρία Θεοτόκο. Ο τρελός, με τον ύπνο. Είναι για συλλογή ποιητική του, προγρυφέντος,
σπίτι του. Ψάχνω τη Μαρία Θεοτόκο. Γυρεύω την Παναγία. Τη μάνα μου. Τη μάνα μου. Ποιος μας έβαλε στον παράδεισο. Εκείνη. Ποιος μας βάζει τώρα. Εκείνη. Ποιαν έχουμε. Εκείνη. Άλλη γάρου και έχουμε. Τώρα η παράκληση που ακούσαμε πριν. Εκείνη. Μην καταπιστέψουμε ανθρωπίνη προστασία. Μην εμπιστευτείς σε άλλα χέρια, Παναγία. Κράτα με εσύ στα δικά σου. Μην με δώσεις άλλα χέρια, σε ξένα χέρια προπαντός. Όχι. Εσύ η μάνα. Κράτα με. Έχε με. Προστάτευσέ με. Φύλαξέ με. Οδήγησέ με. Σκέπασέ με. Μη με αφήνεις. Γιατί η Παναγία έφερε στον κόσμο τη μεγάλη χάρη του Θεού. Το μεγάλο έλεος του Θεού. Ποιο το μεγάλο έλεος του Θεού, που λέει ο Δαβίδ, λέει σώμα Θεός κατ' το μεγάλο έλεος. Ποιο το μεγάλο έλεος του Θεού. Ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός δεν μπορούσε να θεραπεύσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Και τον αμαρτωλό Δαβίδ και την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Αλλά για τη Θεοτόκο. Γιατί η σάρκα του Χριστού είναι σάρκα της Μαρίας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι σάρκα της Μαρίας. Γι' αυτό όταν πάμε το πρόσφορο στην εκκλησία, τι συμβολίζουμε, τους Θεοπάτρες Ιωακήμ και Άννα που γιορτάζουν σήμερα. Που πήγανε την κόρη τους, την Παναγίτα, στο ναό και την αφιέρωσαν στο Θεό. Το πρόσφορο αυτό ακριβώς είναι. Τα αφιερώνουν, το προσφέρον στο Θεό, στον μέσα του ιερέως. Και τι βγάζει από εκεί ο ιερέας, τον Χριστό, τον αμνό. Τη Θεία Μετάληψη. Γράφει Ιησούς Χριστός, αυτό βγάζει. Και σαν εκ των σών γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Γίνεται μεταβολή του Δημιοδόρου. Και βγάζει μετά και τις μερίδες της Θεοτόκου, των Αγίων, των Ζώντων και των Αποθαμένων. Τι είναι, τι είναι το δισκάριο που είναι πάνω όλα. Η Εκκλησία ολόκληρη. Ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι, οι Ζωντανοί, οι Πεθαμένοι. Πάσα εκτίσεις. Πάσα εκτίσεις. Και ό,τι μένει από το υπόλοιπο του προσφόρου, τι γίνεται. Το προσφέρει αντί δώρο, αντί του δώρου. Σε αυτούς κυρίως το έφεραν, αλλά και σε όλους όσοι είναι στη Θεία Λειτουργία. Και τι συμβολίζει. Τι είναι θεομητορική ευλογία. Είναι η ευχή της Παναγίας. Είναι η ευλογία της Θεοτόκου. Είναι η Παναγίτσα. Μια φορά ένα παιδάκι, πάει η ώρα. Ένα παιδάκι είχε κοινωνήσει και όταν το πήρε μάλλον να φύγουνε. Ποιος ξέρει κανεί τι δουλειά της θα έχει, προκατριώτα και όλους, άνθρωπος. Αν δικαιολογούμε όλους τους ανθρώπους, ξέρεις τι κάνω, δικαιολογείς τον άλλο, δικαιολογείς τον εαυτό σου και αισθάνεσαι σπλαχνία. Κρατήστε το κι αυτό. Και λέει, μαμά, μαμά, τι είναι παιδί, πάμε πίσω, γιατί. Πήραμε το Χριστούλη, να πάρουμε και την Παναγίτσα. Ποια Παναγίτσα, δεν βλέπεις, λέει, ο παππούλης. Με κάθε κομματάκι ψωμί που δίνει, δίνει και μια Παναγίτσα. Τι έβλεπε το παιδί. Να είναι το κάθε κομματάκι μια Παναγίτσα. Και να τη δίνει στους πιστούς, ο ιερεύς τον καθένα, του φλάνει και το χέρι, φλούνται στο χέρι του παπά, φλούνται το χέρι του Χριστού και το χέρι της Παναγίας. Μερικοί το παραλείπουν. Ή μερικοί κάνουν απλώς υπόκριση, όχι, θα το ακουμπήσεις να πάρεις χάρη. Δύο καλώδια δεν συνδεθούν, δεν δίνουν ρεύμα. Και ο Χριστός ακούμπαγε για να μεταδώσει χάρη. Γιατί ο ιερεύς τι είναι, μεταδοτικός χάριτος. Μεταδοτικός χάριτος. Ο ιερεύς για να γίνει ιερεύς πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι ορθόδοξος χριστιανός βαπτισμένος, Μπορεί να είσαι δρόμος, ένας άπιστος, ένας άθλος να γίνει παπάς. Όχι. Με το βάπτισμα παίρνει τη χάρη για να σωθεί ο ίδιος. Με τη χειροτονία του ιερέως τι κάνει. Παίρνει τη χάρη για να τη μεταδώσει και στους άλλους. Να το. Είναι μεταδοτικός χάριτος ο ιερέας. Γι' αυτό και τον σεβόμεθα. Όποιος και να είναι. Αρκεί να είναι ιερέας. Γιατί τώρα μα φτάνει ο ιερέας ως φορέας της ιεροσύνης και ως άνθρωπος. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη. Το ξέρετε αυτό. Προσέξτε το καλά αυτό. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη, όχι. Ο φορέας αμαρτάνει και όταν είναι ανάξιος, του την παίρνει την ιεροσύνη η Εκκλησία, έχουμε την καθαίρεση. Η ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Γιατί αν αμάρτανε η ιεροσύνη, δεν θα αγίαζε τα δώρα και δεν θα είμαστε σίγουροι για τα μυστήρια. Θα λέγαμε τι έχει κάνει ο παπάς, είναι καλός, είναι κακός, κρυφά τον έκανε φορά. Αρχίζει από εκεί πέρα φαύλος κύκλος. Όταν υπάρχει ιεροσύνη και είναι έγκυρος, είναι εξέργου εργασμένα τα μυστήρια. Δεν αμαρτάνει η ιεροσύνη. Γι' αυτό όταν δίνεται ο ιερεύς, τα ιερά του δίνεται Χριστός, λέει ο Μέγας Βασίλειας. Γι' αυτό και οι παλαιοί τα πηγαίνουν στην εκκλησία και είχαν αρρώσεις, είχαν προβλήματα, είχαν
Εσύ είχαν τον παπά να ξαλάξει πάνω τους, πώς λένε στα λαϊκά. Δηλαδή να βγάλει τα ιερά του επάνω τους. Και πέραν τέτοια δύναμη και τέτοια χάρη. Και σωζόντουσε. Έτσι λοιπόν, η Παναγίτσα. Έβλεπε την Παναγίτσα. Την Παναγίτσα. Αυτό είναι. Αυτό είναι η Εκκλησία. Όλα στην Εκκλησία είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Γι' αυτό και δεν πολεμάει ο εχθρός. Βλέπει να πολεμάει τους μουσουλμάνους, να πολεμάει τους βουδιστάς, να πολεμάει... Όχι! Την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και ο διωγμός είναι κριτήριο γνησιότητος. Γνησιότητος. Πώς έλεγε ο Κολοκοτρώνης. Έχετε δει παιδιά να πετροβολούν, λέει, τα πλατάνια. Όχι! Τις καρδιές πετροβολούν πονκαρίδια. Και όταν βλέπουμε πειρασμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία και διωγμό, τι σημαίνει αυτό? Ότι όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι ο πειρασμός. Όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι και ο πειρασμός. Δεν θα πάει με τους Προτεστάντες ή με τους άλλους, με τους Βουδιστές ο πειρασμός, γιατί τους έχει. Τους έχει. Θέλει λοιπόν τους Ορθόδοξους να χαλάσει. Για να μπορούν οι Ορθόδοξοι να αποτελέσουν μαγιά και προζήμι, να σωθούν και οι υπόλοιποι. Να ζημωθεί όλο το φύραμα. Για να σκαθαρίσει κάποιος, να σκορέψει κάποιος. Όμως δεν λεγόμαστε ούτε παπαδικοί, ούτε δεσποτικοί, ούτε τι άλλο. Λεγόμαστε χριστιανοί, δηλαδή μας του Χριστού. Ποιο το πρότυπό μας, ο Χριστός και μόνο. Ο υπογραμμός μας, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, το παράδειγμά μας δηλαδή, που περπατάει μπροστά μας, χαράσει γραμμές και πάμε από πίσω, το ακολουθούμε, είναι ο Χριστός. Και λέει ο Ρωσόστολος, όταν μας κρίνει ο Κύριος τον καθένα, και όταν του πούμε ότι το έκανε ο παπάς, τον δεσπότη, θα σου πει τον παπά και δεσπότη, τον έχω εκεί, στην Ιωνία κόλαση. Πήγαινε. Του ζητάει ο οργανισμός, πήγαινε. Αυτό είναι προφάσεις αναμαρτίες που ακούμε κάθε βράδυ στον Ισπερινό. Αυτά. Λοιπόν. Είναι καλά αυτά. Χρειάζονται. Γιατί τακτοποιούν πολλά πραγματάκια. Χαρά λοιπόν στην Παναγία. Ο Άγιος μας Νεκτάριος ιδιαίτερα, για να κλείσω με αυτό. Γιατί το θέμα μας είναι η Παναγία στη Λιβριανή. Μέσα στο θέμα μας είναι και τα υπόλοιπα όλα. Είχε χαρά ιδιαίτερη χθες. Γιατί γιόρταζε η Μητρόπολη της πατρίδος του. Στη Λιβρία της Ανατολικής Θράκης, στη θάλασσα του Μαρμαρά, πέραν στην Κωνσταντινούπολη. Είναι αποικία των Μεγαρέων, ο Σύλλης ο Μεγαρέας, τα 675, 7ο αιώνα δηλαδή προ Χριστού, έφτασε εκεί και έφτιαξε τη Λιβρία. Πιο πάνω πήγε ο Βίζας και έφτιαξε το Βυζάντιο. Όπου και να ταξιδέψει η Ελλάδα με πληγώνει, πού να είναι στους Εφαίρες. Και εκεί είχε έρθει μετά την άλωση. Στην Λιβρία εννοώ, της Κωνσταντινούπολης, την πρώτη άλωση από τους Φράγκους, 1204, μια εικόνα από τον ναό της Αγίας Σοφιάς, που λεγόταν Μεγαλόχαρη, θαυματουργή. Έπεσε η πόλη, κάποιος την πήρε και την έφερε για να τη διαφυλάξει στη Λιβρία. Ή κατ' άλλους έγινε αναβάγιο με τα πλοία που είχαν πάρει εικόνες, αγιαλείψαν και θησαυρούς του βασιλεύου τα πήγαν στη Δύση, μέχρι σήμερα είναι πολλά εκεί. Και ας πω ευτυχώς, διότι αγιάζουν για αυτούς τους ταλέπορους και αυτή την πληγωμένη χριστιανοσύνη. Γι' αυτό κάθονται εκεί οι Άγιοι, τόσο έσπλαχνοι, τόσο καλοί, τόσο ταπεινοί. Στον πάρε Άγιος Νικόλος κάθε και φυλάει και φυλάει και φυλάει τους Ιταλούς εκεί, τους αδελφούς, τους Ρωμαιοκαθολικούς. Φυλάει, 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 τι τους κάνει, τους αγαπάει. Και περιμένει. Και ποιος ξέρει πώς ξεκλειδώνονται, πώς σώζονται. Αυτά τα λένε εφημερίδες, ούτε τηλεοράσεις. Πώς ηθικές και ψυχικές δεκαταστάσεις γίνονται σε όλη τη γη. Γιατί ο Χριστός είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπο που ερχόμαστε στον κόσμο. Φωτίζει όλους τους καλοπροαίρετες ο Χριστός. Όπου βρει ψυχή και είναι καλοπροαίρετη, δεν την αφήνει. Όπως ο ίδιος, όπου βρει χαραμάδα, μπαίνει. Και ο Χριστός φτιάχνει χαραμάδες στις ψυχές μας πολλές φορές. Με δυσκολίες, με αρρώσεις, με βάσα, ανοίγει η ψυχή μας και μπαίνει το φως του. Και σωζόμεθα. Γι' αυτό λέγανε οι αρχαίοι πατέρες, έπαρον τους πειρασμούς και τις σωζόμενες. Πάρε τους πειρασμούς και τις δυσκολίες, Χριστέ, ποιος θα σωθεί. Άστα, μεγάλα πράγματα. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέει και μας σώζει μέσα από το Σταυρό. Και είναι της Αναστάσεως. Γι' αυτό το Σογεύσκη έλεγε αυτό που είπα προχθές στο αθμό. Θέλω να αγαπώ μέσα από τον πόνο και από του πόνου. Άλλη αγάπη εκτός από αυτή δεν γνωρίζω. Στο υπόγειο. Το υπόγειο είναι η σταυρωμένη του ψυχή. Η σταυρωμένη του ψυχή είναι. Γιατί Μέγας Ορθόδοξος ο Δοσογέρης, παρά τα βάσανα που είχε και τις Σταύρες που υπέστη και τα υπόλοιπα. Μέγας Ορθόδοξος, αληθώς Ορθόδοξος. Λοιπόν, και γιόρταζε στη Λιβρία από το 13ο αιώνα ένα μήνα ολόκληρο την Παναγία της Λιβριανή.
που ήταν αμφιπρόσωποι. Ήταν δηλαδή γεωγραφημένοι και μπρος και πίσω. Μπρος εξηκώνησε την Παναγία Ένθωνη και βροχοκρατούσα. Τι άλλο, χαίρετο βαστάει στον βαστάζοντα πάντα. Και από την άλλη όψη, την οπίστια, εξηκώνησε τη γέννησή της. Το γενέσιο. Γιορτάσαμε χθες, γιορτάζουμε. Την εορτάζα λοιπόν όλη τη διάρκεια, μέχρι που έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών μετά τη συνθήκη Λοζάνης. Και έρθει στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία και στα υπόλοιπα. Και τότε πια μας ξερίζωσαν από εκεί, έχουν μείνει και πολλοί όμως ευτυχώς, αλλά είναι κρυφή εκεί και ευτυχώς πάλι που είναι κρυφή. Και η εικόνα αυτή της Παναγίας της Λιβριανής, η μεγαλόχαρη της Αγίας Σοφιάς, είναι σήμερα στο ναό Τιμή Προδρόμου στην Καβάλα. Αντιγραφό της είχε ο Άγιος Νεκτάρης στο κελάκι της, στην Αίγινα, όσοι πηγαίνετε, υπάρχει από την προσθεία όψη που είναι ένθρωνη και βροχοκρατούσα. Και μπροστά σε αυτή την ωραία εικόνα, στο αντίγραφο αυτό προσευχόταν ο Άγιος και ξέχινε εκεί και τους ύμνους του Θεοτοκαρίου, Αγνή Παρθένα Δέσποινα και όλα τα άλλα. Που δεν έχει προβλήματα ή δυσκολίες ή ανέχειες, έβγαλε τις θέπεις του άδειες και λέει: Κυρία, δεν έχουμε να φάμε. Κυρία, δεν έχει το μοναστήρι. Να φάμε κι εμείς, να ταΐσουμε και στους ξένους, να κάνουμε και τις δουλειές μας. Τα φρόντιζε όλα ο Άγιος. Είναι μια αγκαλιά το κάθε μοναστήρι. Και ας λένε ότι φέρουν. Υπάρχουν και δυσκολίες, μα παντού υπάρχουν δυσκολίες. Και στις κυβερνήσεις και στις οικογένειες και στα σύνορα και στα πάντα. Μην κολλάμε εκεί. Έτσι λοιπόν. Και να κλείσω. Ας μας χωρέσει, Άγιε Νεκτάρι, που βατολογήσαμε σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Εσύ χαίρεσαι. Να έχουμε και ποικιλία. Του άρεσε η ποικιλία του Άγιε Νεκταρίου. Γι' αυτό όταν μιλούσε, μιλούσε και με φιλοσοφίες, μιλούσε και με ιστορίες, μιλούσε και με αυτά. Ήξερε καλά φιλοσοφία ο Άγιος Νεκτάρης. Ήξερε καλά ιστορία ο Άγιος Νεκτάρης. Και ήταν μέγας πατριώτης, μέγας ορθόδοξος Έλλην, μέγας ιεράρχης. Και πατήρ και δάσκαλος της Εκκλησίας και μέγας θαυματουργός. Σήμερα έχει επισκιάσει ο θαυματουργός όλα τα άλλα. Έχει ο Άγιος Νεκτάρης τόσους τόνους, τόσα βιβλία, τόσα συγγράμματα. Είναι γραμμένα στην καθαρέβαση. Ας μάθουμε ελληνικά. Ας επανέλθουμε στη γλώσσα μας. Μην την πετάμε στα σκύβελα και στα σκουπίδια τη γλώσσα μας. Μπορεί να το κάνει οι άλλοι, εμείς θες μην το κάνουμε. Ο καθένας θες μην το κάνει. Λοιπόν, και νικήτρια στην αυμαχία του Ναυαρίνου δεν είναι πρώτη οι τρεις δυνάμεις. Η Αγγλία, Γαλλία και η Ρωσία. Είναι η Παναγία Σιλιβριανή. Το αναφέρει αυτό ο φίλος μας, ο Νικόλαος Πηλιάδης. Ήταν αγωνιστής του 21 και πολλοί σοσιαλιστές της εποχής του, όπως ο Βοτάκος. Τι γράφει λοιπόν στον τρίτο τόμο το απομονωμά του, διαβάζω από μέσα και να κλείσουμε. Είμαστε 8 Οκτωβρίου 1827. Το προηγούμενο βράδυ οι Τουρκοαιγύπτιοι όσα πλοία είχαν χρησιτευτεί τα έκαψαν σε βρονοφωτιά. Ούτε ζούσαν να πλέει φιούριος άνεμος να έρθουν πάνω των δυνάμεων και να τα κάψουν. Αλλά η Παναγίστα δεν φύσηξε καθόλου. Και το πρωί, τι βλέπουν από τα πλοία των δυνάμεων. Το λέει εδώ. Το πρωί της 8ης του Οκτωβρίου εφάνει μακρόθεν ως άνθρωπος πλέον εις τα κύματα και κατευθύνεται προς τη ρωσική αρμάδα. Αφού δε πλησίασε, οι Ρώσοι είδον ότι το εικόν, τα γράφει στην καθαρέωση, και την παρέλαβαν με τα πάει σε βλαβίας και την έφυγαν, την τοποθέτησαν εις το εικονοστάσιο. Έφερε δε και επιγραφήν πια Παναγία Σιλιβριώτισσα. Υπετέθη ότι χριστιανός της, κάποιος χριστιανός από εκείνους που υπηρετούσαν αναγκαστικά στον Τούρκο-Αιγυπτιακό στόλο, την έριψε στη θάλασσα για να μην καεί. Και η εικόνα περπάτησε στη θάλασσα, όπως η Πορταΐτσα, όπως και τόσες άλλες. Νικήτρια λοιπόν, και να τελειώσω εδώ, νικήτρια στην αυμαχία του Ναυαρίνου ήταν η Παναγία Σιλιβριανή, Παναγία του Αγίου Νεκταρίου, Παναγία του Γενεσίου του Θεοτόκου, η χάρη της. Και αυτή μας φυλάει μέχρι σήμερα την πατρίδα μας και την οικουμένη και την κάθε ψυχή.
Μην την αφήνουμε. Μην την αφήνουμε με τίποτα. Μην είσαι με εδώ, ας είμαστε κοντά. Και ας κάνουμε τα παραπονά μας. Ας τη μαλώνουμε. Ας τη μαλώνουμε. Εγώ θα ήθελα να σταματήσω. Αφού ευχαριστήσω ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους, σταθμό της εκκλησίας μας, τους ακροατάς αυτού και τους παράγοντες αυτού. Και ιδιαίτερα εσάς όλους που ήρθε και σήμερα και κάναμε την παράκληση στην Παναγίτσα μας και αυτήν την ταπεινή ομιλία με την όμορφη κυρία για την Παναγία του Αγίου Νεκταρίου, την Παναγία Σιλιβριανή. Τώρα δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω παρά να ψάλλουμε το ενθυμίωμα της εκκλησίας και να πάμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση υπόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχω σαν το κράτος απροσμάχη. Εκπάντιον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζω χαίρε νύμφη ανύμφε. Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη μας και τον βοηθό του. Ευχαριστώ όλους σας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Χρόνια πολλά η Παναγία και όλα τα καλά να έχετε. Καλή σας νύχτα. Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος. Ισάβρον 39 στα Εξάρχεια.